Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με μία δική σας συμβουλή προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων που ρίχνονται σε αυτή τη διαδικασία από αύριο, πάνω από 77.000. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε καθηγητά, ότι αυτές οι εξετάσεις φέτος γίνονται στη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού. Εννοείται όσον αφορά την επιδημία, δεν έχουν να φοβηθούν κάτι. Υπάρχουν κατάλληλα υγειονομικά πρωτόκολλα, θα υπάρχουν αποστάσεις, οι καθηγητές θα φοράνε μάσκα, οι υποψήφοι αν θέλουν θα φοράνε μάσκα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα γίνει μια πολύ ασφαλής διαδικασία. Μάλιστα. Επειδή είναι πρωτόγνωρη διαδικασία, ήταν ορθό να ξεκινήσω τη συζήτηση με μια δική σας επισήμανση πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, πάμε στο κυρίως θέμα της συζήτησής μας. Μιλάτε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό που εδρεύει σε ένα νησί που έχει περίπου το 20% των τουριστικών αφίξεων. Ακούσαμε νωρίτερα τι είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Υπουργός Τουρισμού. Θα ήθελα λίγο την άποψη των ειδικών. Καταρχήν θα σας κάνω μια ερώτηση που αφορά το πόσο εύκολη είναι αυτή η διαδικασία να ελεγχθούν οι τουριστικές ροές που από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα είναι και πολύ περισσότερες παρά το γεγονός ότι η τουριστική χρονιά δεν είναι μια συνηθισμένη τουριστική χρονιά. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, αλλά φαίνεται ότι ο κυβερνητικός μηχανισμός έχει τη διάθεση να το προσπαθήσει σκληρά και να αυξήσει, να μεγιστοποιήσει τον έλεγχο των τουριστικών ροών σε επίπεδα που δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλες χώρες. Εμείς ως επιστήμονες αυτό συστήνουμε και προς τα εκεί κατευθυνόμαστε. Υπάρχουν δυσκολίες, δεν το συζητάμε, δεν είναι εύκολο εγχείρημα, αλλά υπάρχει και η διάθεση να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε μια δύσκολη συγκυρία. Θέλω να σταθώ στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου και συνεχεία στο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι το δεύτερο σε κίνηση αεροδρόμιο στη χώρα μετά της Αθήνας και το πρώτο σε τουριστικές πτήσεις τσάρτερ. Αυτό πρακτικά σημαίνει, γνωρίζοντας πολύ καλά το τουριστικό ρεπορτάζ, ότι έχει και μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα αεροδρομίων που αφικνύονται οι τουρίστες στο νησί. Δηλαδή, υπάρχουν και αεροδρόμια, όπως ας πούμε το αεροδρόμιο Πέργαμο στην Λομβαρδία, που έχει αρκετές πτήσεις καθημερινά στο Ηράκλειο. Ποια είναι η διαφοροποίηση ενός τουριστικού αεροδρομίου από το αεροδρόμιο της Αθήνας όσον αφορά τις αφίξεις, καθώς η πολυπλοκότητα έχει να κάνει στο μεγαλύτερο αριθμό αεροδρομίων από που έρχονται οι πτήσεις προς την Κρήτη? Συνήθως οι πτήσεις που έρχονται στα νησιά είναι charter. Δηλαδή είναι πτήσεις οι οποίες δεν έχουν πολύ μεγάλο μείγμα τουριστών. Δηλαδή θα έρθουν συνήθως όλοι οι Ιταλοί σε μία πτήση ή όλοι οι Άγγλοι σε μία πτήση. Είναι λιγότερο οι πτήσεις transit που καταλήγουν, νομίζω, έτσι, αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Βεβαίως, για το Ηράκλειο υπάρχουν και οι προγραμματισμένες πτήσεις που υφίστανται όλο το χρόνο στον αφορά το εξωτερικό, αλλά ορθώς αναφέρεστε στο κομμάτι των πτήσεων charter ότι υπάρχει μία ομοιογένεια. Μιλάμε για πολίτες που έρχονται από μια συγκεκριμένη χώρα σε μία άλλη χώρα για να κάνουν τις διακοπές τους. Αυτές οι πτήσεις είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες, γιατί κατατάσσονται όλοι οι τουρίστες θεωρητικά ή η μεγάλη συντριπτική τους πλειοψηφία σε ένα γκρουπ. Οπότε αναλόγως αν είναι πράσινο ή κόκκινο θα μπορούν να γίνονται και ανάλογα τα τεστ. Όταν αρχίζουμε και μιλάμε για πτήσεις οι οποίες είναι μεικτές, εκεί αρχίζει κάπως και δυσκολεύει, γιατί θα πρέπει να κάνουμε πιο συχνά τεστ σε κάποιους τουρίστες οι οποίοι προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες, ακόμα και αν έρχονται με πτήσεις transit. Γενικά θεωρώ λοιπόν ότι η διαχείριση θα είναι πιο εύκολη σε ένα αεροδρόμιο νησιού παρά όσον αφορά αυτό το κομμάτι, παρά σε ένα αεροδρόμιο όπως είναι αυτό της Αθήνας. Απ' την άλλη βέβαια θα πρέπει να δούμε πόσο, και φαίνεται όμως ότι υπάρχει και αυτή η διάθεση, ότι τα logistics, θα πρέπει να λυθούν τα logistics για τα τεστ επιτόπου, δηλαδή στην Κρήτη. Αυτό βέβαια θα είναι από 1η Ιουλίου. Βεβαίως. Απλά θέλω να μας εξειδικεύσετε λίγο πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από το δικό μου ρεπορτάζ, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο, κύριε καθηγητά, για το πώς θα γίνεται αυτή η διαδικασία από την 1η Ιουλίου στα περιφερειακά αεροδρόμια. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και την άποψη ότι θα λαμβάνεται το δείγμα, ο τουρίστας θα πηγαίνει στο ξενοδοχείο του και θα ενημερώνεται. Μέχρι να φτάσει όμως στο ξενοδοχείο, μπαίνει σε ένα τουριστικό πούλμαν, εν συνεχεία φτάνει σε ένα λόμπι ξενοδοχείου, κάνει την άφιξή του και ενδεχομένως να πάει σε ένα εστιατόριο του ίδιου ξενοδοχείου. Ναι, ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε. Εκτός και αν αρχίσουμε, για τις περισσότερες πτήσεις δηλαδή, οι άνθρωποι θα συνεχίζουν την πορεία τους, θα πάρουν μια ισχυρή σύσταση να φοράνε μάσκα μέχρι να πάρουν και το αποτέλεσμα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λυθεί, γιατί και ο αριθμός των ανθρώπων που θα έρχονται θα είναι μαζικός. Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε σε καραντίνα μέχρι να βγει το αποτέλεσμα. Βεβαίως. Εδώ υπάρχει όμως μια πιθανότητα να έχουμε μια κατά λάθος διασπορά. Δεν υπάρχει μηδενισμός του κινδύνου, έτσι. Ακόμα και τεστ να κάνουμε, υπάρχει μια πιθανότητα διασποράς αργότερα. Το βιώσιμο, να πούμε έτσι, σχέδιο λέει ότι θα πρέπει να τους κάνουμε, θα τους κάνουμε το τεστ και όσο πιο γρήγορα το βγάλουμε, τόσο πιο περισσότερο θα γλιτώσουμε, αν και εφόσον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το έχουν. Η εναλλακτική λύση είναι ότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε τεστ σε μεγάλο αριθμό ατόμων, γιατί δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Είναι οπότε η εύκολη ιχνηλάτιση σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη ότι ένας επισκέπτης μας έχει καταλύσει ήδη στο ξενοδοχείο που θα κάνει τις διακοπές του και ενημερώνεται από τους ειδικούς ότι νοσεί από κορονοϊό, πόσο εύκολο είναι να ιχνηλατηθούν οι επαφές ενός επισκέπτη που έχει περάσει από την αίθουσα αφίξεων ενός αεροδρομίου, εν συνεχεία έχει μπει σε ένα τουριστικό πούλμαν, έχει κάνει check-in σε ένα ξενοδοχείο και εν συνεχεία μπορεί να απολαμβάνει το δείπνο του σε ένα εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα ή την πισίνα? Ναι, δεν είναι εύκολα τα logistics αυτό που λέτε. Γι' αυτό και θέλαμε να είναι πριν μπουν στο αεροπλάνο. Από την άλλη όμως, οι περισσότερες επαφές που θα έχει κάνει, οι περισσότεροι τουρίστες σε αυτή την περίπτωση θα είναι χαμηλού κινδύνου, οπότε σε αυτή τη φάση η ιχνηλάτιση θα ασχοληθεί με τις επαφές υψηλού κινδύνου, δηλαδή με άτομα τα οποία το συγκεκριμένο άτομο πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα ικανό για να γίνει η μετάδοση. Τώρα, αν είναι μέσα σε ένα τουριστικό πούλμαν, προφανώς και τα άτομα που είναι μέσα στο τουριστικό πούλμαν πιθανόν να χρειαστεί να ελεγχθούν και ούτω καθεξής. Αλλά όπως και να έχει, από το να μην γίνει, γιατί το εναλλακτικό είναι να μην γίνει. Δεν έχουμε τέτοιο capacity. Καμία χώρα δεν έχει capacity να κρατάει 4.000, 5.000 άτομα για μία-δύο μέρες μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα του τεστ. Οπότε δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Από την επιστημονική σας εμπειρία, το φετινό καλοκαίρι θεωρείτε ότι ο κίνδυνος είναι υψηλότερος για μια πιθανή διασπορά στις αμυγός τουριστικές περιοχές από ότι σε περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας που ενδεχομένως δεν έχουν σχεδόν καθόλου τουρισμό? Όντως, τα τουριστικά ρεύματα φέρνουν μαζί τους, θα έχουν μαζί τους ένα κίνδυνο. Δεν θεωρώ ότι θα είναι πολύ υψηλός, γιατί θα κάνουμε και τους ελέγχους. Απ' την άλλη, επειδή η νησιωτική Ελλάδα, εκτός από την Κρήτη που είναι μεγάλη, έτσι, η Κρήτη είναι μια εξαίρεση στον κανόνα, τα περισσότερα νησιά είναι μικρά, θα είναι δύσκολο να έχουμε μεγάλες διασπορές. Εκτός από τα μεγάλα νησιά, τα μικρά νησιά δεν νομίζω ότι θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί θα μπορούμε να κάνουμε πιο περιορισμένα τοπικά, να μην τα πω lockdown, περί χαρακός της επιδημίας. Άρα θεωρείτε ότι η Κρήτη είναι περιοχή ψηλού κινδύνου με τα δεδομένα? Γιατί εδώ, αν πάρουμε υπόψη ότι η μείωση μπορεί να είναι και 70% στο τουριστικό ρεύμα σε σχέση με πέρυσι, το 30% που θα έρθει αφορά περίπου 1.200.000 τουρίστες μόνο για την Κρήτη. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι με τη διατήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και με προσοχή δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερα. Θα είναι δύσκολο διαχειρίσιμο. Θα υπάρχει ένας μέτριος κίνδυνος, τον οποίο θα προσπαθήσουμε από μέτριο να το κάνουμε μικρό μέσω των ελέγχων και στη συνέχεια μέσω των θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμος και οι επιχειρηματίες θα τηρήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα ώστε αυτός ο μικρός να γίνει μηδαμινός. Δεν υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια, ή θα πρέπει να μπούμε σε μία γυάλα και να μην έρθει κανένας, ή θα πρέπει να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο είναι και εφικτό
και διαχειρίσιμο. Σας άκουσα τις προηγούμενες ημέρες σε μια συνέντευξή σας να λέτε, με αφορμή και αυτά τα φαινόμενα συνωστισμού που καταγράφησαν σε διάφορα σημεία της χώρας μας, ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα θα μπορούσε το δεύτερο κύμα του κορονοϊού να επισκεφθεί τη χώρα μας και νωρίτερα, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό, επειδή τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι υπάρχει επίσης μια πτωτική τάση στα κρούσματα που καταγράφονται. Ναι, είναι ένα δεύτερο κύμα στη μέση του καλοκαιριού, δεν αποκλείεται. Έχει μια μέτρια πιθανότητα και θα εξαρτηθεί σημαντικά από τη συμπεριφορά μας. Αυτό που θέλω να πω με απλά λόγια είναι να μην έχουμε την αίσθηση ότι επειδή έχουμε αυξημένη θερμοκρασία και καλοκαίρι, ό,τι και να κάνουμε δεν θα δούμε δεύτερο κύμα και το δεύτερο κύμα, ό,τι και να κάνουμε, θα έρθει τον Οκτώβριο. Δεν ισχύει αυτό και το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, οι οποίες είναι και θερμές και βιώνουν ήδη την έλευση ενός δεύτερου κύματος. Όσο πιο καλά αντανακλαστικά έχουμε και συνεχίσουμε να κρατάμε τα πρωτόκολλα και τις αποστάσεις, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να έχουμε την έλευση ενός δεύτερου κύματος. Θεωρείτε ότι το υγειικό φορτίο, και κλείνω με αυτό το ερώτημα, του κορονοϊού έχει μειωθεί αισθητά? Γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, όμως με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 4 εβδομάδες και κάτι παραπάνω σε μια ελευθερία. Τις 2 τελευταίες εβδομάδες έχουν ανοίξει εστίαση, νυχτερινά καταστήματα. Έχουμε επιστρέψει σε μια κανονικότητα, ή καλύτερα να το πω, σε μια νέα πραγματικότητα που έχουμε όμως μια ελευθερία. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και με τα δεδομένα της καραντίνας, τώρα θα έπρεπε να υπάρχει και ένας αυξημένος αριθμός κρουσμάτων και εξαιρώ τις περιπτώσεις αυτές της διασποράς ανά περιοχές όπως στον Έχινο, στην Ξάνθη. Θεωρείτε ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά του ιού τους θερινούς μήνες? Θεωρώ ότι υπάρχει μία χαμηλή ενδημικότητα. Αυτή τη στιγμή η επιδημία γενικά στην Ελλάδα δεν έχει εξαλειφθεί. Ο ιός δεν έχει αλλάξει δραματικά συμπεριφορά, αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος, έστω και στο ποσοστό που συμμετέχει, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύω ότι συμμετέχει, και φοβάται και κρατάει αποστάσεις και χρησιμοποιεί αντισηπτικά. Θεωρώ λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από όσους την κάνουν έχει ένα μερικό αποτέλεσμα, το οποίο το βλέπουμε και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Αν αυτή η προσπάθεια σταματήσει όμως, θα μπορούσαμε να δούμε την αλλαγή σε πολύ μικροχρονικό διάστημα? Δηλαδή αν δούμε ότι πάμε σε μια περαιτέρω χαλάρωση. Ναι, υπάρχει πιθανότητα να δούμε ένα δεύτερο κύμα σε το χρονικό διάστημα που θέλουμε για ένα δεύτερο κύμα, θα είναι της τάξης 2 με 3 εβδομάδες. Είναι νωρίς, αλλά όπως και να έχει, θεωρώ ότι ο κόσμος έχει πάρει το μήνυμα, ένα μεγάλο ποσοστό, ένα σημαντικό ποσοστό, και θα συνεχίσει να το τηρεί. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα αντανακλαστικά και όσο περισσότερα αντανακλαστικά αναπτύξουμε, τόσο καλύτερα θα πάμε. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.